Έχουμε σήμερα τη χαρά και βρισκόμαστε εδώ για να υποδεχθούμε στην Λέσβο, τελευταίο σταθμό της τουρνέ στο Βόρειο Αιγαίο, την πρέσβυρα εκπροσωπικότητων και πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα. Βεβαίως. Και πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021, κυρία Γιάννα Δασκαλάκη Αγγελοπούλου. Εγώ ήθελα να σας καλωσορίσω, δεν έχω να πω πολλά πράγματα, θα τα πούμε, και να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, αλλά κυρίως να σας ευχαριστήσω και για ένα πρόσθετο λόγο, για ό,τι έχετε προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, τόσο οι οικογένειές σας, όσο και εσείς προσωπικά, για τη χώρα μας, και δεν είναι το παρόντος να αναφερθώ, διότι είναι γνωστά η προσφορά την οποία έχετε κάνει προσωπικά, όπως είπε, και η οικογένειά σας για τη χώρα μας, το οποίο έχουν μια διεθνή αναγνώριση, η οποία ξεπερνά βεβαίως τα όρια του τώρα. Κυρία Αγγελοπούλου, έχετε το λόγο. Καταρχήν, ξεκινάω από τον τελευταίο των ομιλούντων, ότι δεν σταματάμε εδώ. Όπως και η λογική του πώς θα γιορτάσουμε αυτή τη χρονιά, δεν επιτρέπεται να σταματήσει με το τέλος της επετειακής χρονιάς. Έτσι και οι συνεργασίες και οι συνέργειες για μεγάλα πράγματα που θα δείξουν ότι η κοινωνία ξέρει να ανοίγει βηματισμό, δεν θα σταματήσουν. Υπό την έννοια ότι εγώ έχω την τύχη, την ευλογία να συναντήσω τόσους πολλούς ανθρώπους σαν εσάς, περπατώντας όλη την Ελλάδα, που για άλλη μια φορά επικύρωσε το θαυμασμό μου για τους Έλληνες. Ότι είμαστε ένα λαός που είμαστε πρικισμένος σε έναν πρικισμένο, ευλογημένο τόπο, και έρχομαι στον τόπο σας, ένας τόπος που αυτή τη χρονιά πιστεύω ότι είναι σαν να διατυμπανίζει ότι είμαστε όρθιοι 200 χρόνια, μιλάω βέβαια για τη νεότερη Ελλάδα, και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στα επόμενα 200. Γιατί αυτή η χρονιά, με όλες αυτές τις καταπληκτικές προτάσεις που έχετε κάνει, είναι σαν ένας οδοδείκτης για το μέλλον. Τι δυνατότητες έχουμε σε όλα τα επίπεδα. Στο θέμα της επιστήμης, στο θέμα της τέχνης, στο θέμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στο θέμα του παραγωγικού μας πλούτου, στο θέμα του τι δυνατότητες έχει ο άνθρωπος. Είτε είναι με την δίκη στη δημόσια διοίκηση, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε προσπαθεί να κρατήσει ένα σύνολο, και τι ευθύνη έχουμε στα παιδιά μας. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ τους μικρούς, τον μικρό μαθητή και τις μαθήτριες που βλέπω που ήρθαν εδώ, και βεβαίως να συγχαρώ τα παιδιά που ήρθαν πολύ, γιατί δείχνετε το δρόμο εσείς στα παιδιά πολλές φορές, πώς να προχωρήσουμε έχοντας μαζί μας όλες τις αποσκευές που μας έχει επιφυλάξει το παρελθόν μας σε αυτόν τον τόπο. Είστε λοιπόν ένας ευλογημένος τόπος, όπως είπε ο Κώστας. Τελειώνουμε την περιφέρεια, νομίζω ότι τελειώνουμε και τις επισκέψεις μας σε όλη την περιφέρεια. Εγώ προσωπικά έχω κάνει, είναι σήμερα το νούμερο 70, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες που δεν προλαβαίναμε και πήγανε εκπρόσωποι από την Επιτροπή μας σε όλη την Ελλάδα, και ουσιαστικά εδώ να σας πω ότι τα συγχαρτήρια ανήκουν σε εσάς, στους ανθρώπους που σκεφτήκανε με την πανδημία, ακόμα και επί πανδημίας, διαφορετικούς τρόπους να τιμήσουμε αυτή τη χρονιά, ουσιαστικά επενδύοντας στο μέλλον μας. Αυτό είναι το πιο. Και είδαμε λοιπόν από δράσεις ανάπτυξης, που ακριβώς η κυβέρνηση κατάλαβε τη σημασία και έχει δεσμεύσει 50 εκατομμύρια, από τα οποία σχεδόν τα μισά έχουν πάει. Υπάρχουν πολλές άλλες δράσεις από τους Δήμους, περιφέρειες έχουν καλυφθεί τώρα, οι οποίες θα μπουν στο πρόγραμμα αυτό, που μιλάμε για φέτος, φετινή χρονιά όπου να είναι τελειώνει, αλλά έχουμε και του χρόνου και τον παραχρόνο. Δηλαδή δεν γιορτάσαμε και τελείωσε, ανοίγουμε το βηματισμό μας για τα επόμενα χρόνια. Και βέβαια εδώ στο νησί σας, το οποίο από τα σχολικά βιβλία το ξέρουμε, ποιος δεν θυμάται τη Σαπφό και τον Αλκαίο από εδώ, αργότερα τον Θεόφιλο, τον περίφημο, με τον Οδυσσέα Ελίτη, που είδα και το σπίτι του όταν ερχόμουνα
από το αεροδρόμιο ή το στρατή Μυριβίλη που διάβαζα τα βιβλία του όταν ήμουνα μικρή, ακόμα όμως και τον Αργύρη Εφταλιώτη και τον Τεριάντ βέβαια, που έσωσε αυτή τη μεγάλη κληρονομιά που έχουμε για το Θεόφιλο. Σας θυμίζω ότι το πρώτο νόμισμα από το νομισματικό μας πρόγραμμα που μας βοήθησε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, ξέρετε ότι δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, μαζέψαμε χορηγίες, δωρεές και πουλάμε το νομισματικό, μπορέσαμε, πέραν από όποια δράση μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε, σταθήκαμε πραγματικά με σεβασμό στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η Ελλάδα με τον κορονοϊό, και είναι σαν να κάναμε ένα μικρό νοσοκομείο στο Παπανικολάου με 18 εξελιγμένες μεθ. Βοηθήσαμε τη χρηματοδότηση ενός φαρμάκου από Έλληνες γιατρού που έχει σώσει ήδη ζωές από τον κορονοϊό, πάλι στη Μακεδονία. Και τώρα μαζεύουμε τα χρήματα για τους πυρόπληκτους που θα τα δώσουμε σε μία δράση μόνο, όχι πάνε σε ένα ταμείο, όπου η καινοτομία αυτή τη φορά είναι ότι όποιος μετά τις 23 Αυγούστου αγοράσει ένα νόμισμα, ακόμα και το πιο οικονομικό, όπως είναι ο Φοίνικας και η Δραχμή που είναι 40 ευρώ, θα γραφτεί το όνομά του, γιατί στην Ελλάδα πρέπει πια να πιστέψουμε ότι πρέπει να τιμάμε όλους τους ανθρώπους που παίζουν ένα ρόλο, μεγάλο ή μικρό, με λίγη ή μεγαλύτερη προσφορά. Αυτό λοιπόν το νομισματικό πρόγραμμα άνοιξε με το Θεόφιλο. Με το έργο του Θεόφιλου ο προπομπός μας δείχνει την αναγεννηθήσα Ελλάδα, που είναι μια τιμή για τον νησί. Βεβαίως ήρθαμε εδώ για τις εξαιρετικές προτάσεις που έχουν κάνει και οι δύο Δήμοι και η Περιφέρεια, και πιο πολύ για να σας πούμε ότι είναι μια θαυμάσια χρονιά και χαίρομαι να σας βλέπω να συνεργάζεστε και να συνεταιρίζεστε για το πώς θα πορευτούμε αργότερα. Το νησί σας είναι συνώνυμο με εξαιρετικά, πέραν της μακραίωνης ιστορίας του και όλους αυτούς τις προσωπικότητες που το σημάδεψαν, είναι συνώνυμο με εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα. Όταν ακούει κανείς ότι, επειδή είμαι από την Κρήτη και μετράμε τα λιόδεντρα, ότι έχετε 12 εκατομμύρια λιόδεντρα εδώ, είναι μεγάλη υπόθεση. Η ελιά, που είναι και ένα σύμβολο, πέραν το ότι έχει θρέψει γενναίες και γενναιών Ελλήνων και άλλων εκτός, είναι και το σύμβολο της ειρήνης, σημαίνει σοφία, σημαίνει γαλήνη, είναι ένας θησαυρός για τον τόπο σας και για σας. Ή ποιος δεν ξέρει τα παραδοσιακά προϊόντα που είναι και προϊόντα pop, όπως είναι και εμείς ακόμα παίρνουμε το λαδοτήρι στο σπίτι. Ένα αυτό. Βεβαίως, ένα αυτό. Ή τις σαρδέλες καλονής που έχετε εδώ. Ή και όπως μου λένε ότι, και θα δεις ότι ο κόσμος είναι σε πολύ καλή διάθεση, μήπως θέλει και το ούζο, και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και 20 επιχειρήσεις που συνεργάζεστε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όμως, ακούγοντας εδώ και βλέποντας εσάς που ήρθατε εδώ και με τιμάτε πάρα πολύ με την παρουσία σας, ακόμα και πηγές που δεν τις έχετε ακόμα εξερευνήσει, δηλαδή ο ιαματικός τουρισμός, που είναι ένα είδος θεματικού τουρισμού που σας διαβεβαιώνω ότι έχει γίνει πολύ της μόδας διεθνώς. Δηλαδή, μην υποτιμάτε το τουρισμό, γιατί ο τουρισμός τώρα πια δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Ο τουρισμός είναι πια κατά ομάδες, είναι επιλεκτικός. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν περιπατητικό ή εκκλησιαστικό τουρισμό, ή τουρισμό που να επικεντρώνεται στην γαστρονομία, ή τουρισμό που να έχει σχέση με την υγεία του ατόμου, με την ψυχική του υγεία. Έχετε τα πάντα. Απλώς και το λέω για τρίτη φορά φέτος, είδαμε ότι ειδικά οι συνεργασίες μεταξύ δημοσίου, περιφέρειας, δήμων, εταίρων όπως είναι από την ιδιωτική οικονομία, συλλόγων, σχολείων, πανεπιστημίων, έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας, είναι αυτό που θα μας πάει μπροστά. Μόνος του ο καθένας ίσως δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ. Όλοι μαζί, έχοντας υπόψη ότι ό,τι είναι καλό για σένα θα είναι και για τον άλλο, και παραμερίζοντας
το εγώ που εμείς οι Έλληνες έχουμε μάθει και το λέμε επαναληπτικά, νομίζω ότι θα γράψετε την αρχή μιας νέας πορείας. Και είναι σημαντικό σε έναν τόπο που ξέρω πολύ καλά ότι έχει δώσει το παράδειγμα και έχει υποφέρει από διάφορες γεωπολιτικές αποφάσεις που δεν είσαστε γνώση και πάλι δείξατε αντοχή και αλληλεγγύη. Γιατί η ιστορία σας πάει και στην Επανάσταση και πριν την Επανάσταση και δείξατε ότι είσαστε έτοιμοι και με φιλικούς εδώ να ξεσηκωθείτε, αλλά βέβαια συνέβησαν πολλά. Ξέρετε όμως ότι και οι καταστροφές και οι αποτυχίες μας κάνουν, είναι σωρευτικά στοιχεία στην ιστορία μας, γιατί μας κάνουν πολλές φορές να δούμε λάθη ή αβλεψίες ή αστοχίες που κάναμε και να συνεχίσουμε στα επόμενα. Πέραν αυτού, πέραν του ότι αισθάνομαι ότι είμαι σε μια συνάντηση παραγωγικών ανθρώπων από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους, να σας ευχαριστήσω. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας και ήταν, γιατί είδαμε πάρα πολύ προσεκτικά τις προτάσεις σας, γιατί και η πρόταση ανάπτυξης, αλλά και η άλλη πρόταση η οποία μιλάει για την πολιτιστική κληρονομιά και Μπάμπη, αντιπρόεδρε, θα με διορθώσεις, μιλάει και την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, έτσι, των Ιουδαίων της Θεσσαλονίκης και των Γιαζίντη. Λοιπόν, μπράβο σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πρέπει να σας χειροκροτήσω που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε. Να δεχτείτε καταρχήν τα συγχαρητήρια της Περιφερειακής Αρχής για την εκπληκτική επιλογή συνεργατών που έχετε κάνει. Το λέω γιατί θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι καταθέσαμε αίτηση για την έγκριση σκοπιμότητας απαραίτητη η βεβαίωση προκειμένου να μπορούμε να ενταχθούμε στο Τρίτσις, ημερομηνία 3 Τρίτου 2021 και λάβαμε τη βεβαίωση 4 Τρίτου 2021. Η Περιφερειακή είμαστε Αρχή... Είμαστε λίγοι, αλλά δουλεύουμε πάρα πολύ εκπληκτικά. Παρά. Και εμείς είμαστε λίγοι, είμαστε υποστελεχωμένοι, αλλά αν σας πούμε ότι πήραμε 4 Τρίτου τη βεβαίωση και 21 Τρίτου καταθέσαμε μία πρόταση στο Τρίτσις της τάξης των 600.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι και εμείς δουλεύουμε εκπληκτικά. Εν τέλει, λόγω περιορισμού των προϋπολογισμών, είμαστε στη Λέσβο η μόνη ενταγμένη πράξη στο Τρίτσις το 1821, με 316.000, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση, 316.500 ευρώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για μας. Ήταν μια ιδέα του Περιφερειάρχη, την οποία υλοποιήσαμε ως Αντιπεριφέρεια, χωρίς να έχουμε το προσωπικό. Γιατί? Πρώτον, η δημιουργία του ψηφιακού μουσείου των νησιών του Βορείου Αιγαίου εκτιμάμε ότι θα διασφαλίσει τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Λαός που δεν διαθέτει ιστορική μνήμη, δεν διαθέτει και μέλλον. Το δεύτερο είναι ότι θα διαφυλάξουμε τα στοιχεία της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας με την ψηφιοποίηση όλων των στοιχείων από το 1821 μέχρι σήμερα που αφορούν τον πολιτισμό, που αφορούν τους αγώνες αυτών των ανθρώπων, που αφορούν την κοινωνία, που αφορούν την οικονομία. Θα αναπτυχθεί διαδικτυακά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος στον πλανήτη θα έχει τη δυνατότητα, πατώντας ένα κουμπί για την ΠΕ ΣΑΜΟΥ, παράδειγμα, ή για την ΠΕ ΧΙΟΥ, να μπορεί να βλέπει την ιστορία και το τι έγινε στον τόπο αυτό από το 1821 μέχρι σήμερα. Αυτό το ίδιο θα είναι διαθέσιμο μέσω app και με κινητά τηλέφωνα, δηλαδή θα μπορεί όποιος έρχεται στη Λέσβο και βρίσκεται στους Λάμπου Μήλους, για παράδειγμα, να πατάει στο κινητό του και να βλέπει τι ιστορικό γεγονός έχει γίνει στην περιοχή. Όλο αυτό, επίσης, θεωρούμε ότι θα συνεισφέρει σε αυτό που εμείς πιστεύουμε η φόρο ανάπτυξη για τα νησιά μας και πιο συγκεκριμένα σε έναν ποιοτικό τουρισμό. Όπως σωστά αναφέρατε, εμείς σκοπεύουμε στον πολιτιστικό τουρισμό και θεωρούμε ότι αυτό το εργαλείο του ψηφιακού μουσείου θα βοηθήσει και θα αναδείξει τον τόπο μας αυτό. Ακούσατε το αίτημα, θέλουμε να γίνετε πρέσβυρα.
του τουρισμού αυτού του τόπου. Είναι ένας τόπος έτσι ακριβώς όπως τον περιγράψατε και θερμά συγχαρητήρια για τη γνώση της ιστορίας και των ιδιαιτεροτήτων για όλα αυτά που αναφέρατε, αλλά και είναι και ένας τόπος που ενδείκνυται για ιδιωτικές επενδύσεις. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, χαιρόμαστε που είστε εδώ και πιστεύουμε ότι η φωνή μας και αυτή η αγκαλιά που αναφέρατε πριν για το προσφυγικό που είχαμε το 2015 να το διατυμπανίσετε σε όλη την οικουμένη ότι θα είναι ανοιχτή για όλους τους ανθρώπους εδώ. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρέσβυρα, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στο νησί της Λέσβου. Θα κάνω μια μικρή αναφορά στην πρόταση την οποία έχει υποβάλει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Επιτροπής, γιατί εκτενέστερα θα τα πούμε στο ιερό χωριό της Αγίας Παρασκευής. Η πρότασή μας είναι μια της τάξης των 750.000 ευρώ και περιλαμβάνει την ανακατασκευή ενός παραδοσιακού διατηρητέου κτηρίου, μνημείου, είναι διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και την δημιουργία του Κέντρου Μελέτης Πολιτισμικού Τραύματος των Λαών και των Γενοκτονιών, συν ένα μνημείο στην Αγκαλονή, στην πρωτεύουσα του Δήμου, που θα αναφέρει τις γενοκτονίες. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή, γι' αυτό εξάλλου και η πρόταση έφτασε στα 750.000 ευρώ. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με πρεσβείες χωρών που έχουν γίνει γενοκτονίες, με την πρεσβεία του Ισραήλ, με την πρεσβεία της Αρμενίας και άλλων χωρών, που με τη σειρά τους μας έφεραν σε επαφή με φορείς και ήδη είμαστε σχεδόν έτοιμοι να λειτουργήσουμε το κέντρο. Αυτό το οποίο μας μένει αυτή τη στιγμή είναι να κατασκευάσουμε το κτίριο. Και έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα, διότι καταλαβαίνετε ότι. Ανακατασκευή, ναι. Καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε εκτός το άειλο του πράγματος, έχουμε και το οικοδομικό το οποίο έχουμε να φτιάξουμε που θέλει κάποιο χρόνο. Πράγματι ήταν οι υπηρεσίες στάσεις πάρα πολύ γρήγορες. Μέσα σε μία μέρα δώσανε τις εγκρίσεις και εμείς καταθέσαμε μαζί με το Δήμο Μητυλίνης στις 28 Μαΐου την πρόταση και αναμένουμε την εγκρίση του. Εκτενέστερα θα τα πούμε στην Αγία Παρασκευή. Ωραία. Όπως πολύ καλά αναφέρατε, για μας θα πρέπει να είναι η Εθνική Παλιγγενεσία μια συνεχής προσπάθεια. Η Εθνική δεν πρέπει να γιορτάζουμε την Εθνική Παλιγγενεσία από τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία, αλλά είναι μια διαρκής προσπάθεια ενός λαού και ενός έθνους. Εμείς υποβάλαμε, από την οποία περιλάβαμε και τη βεβαίωση σκοπιμότητας, την εξής πρόταση: ψηφιακή αναπαράσταση της απελευθέρωσης της Λέσβου του 1912 από τον Ελληνικό Στόλο και τον Άβροχο Παύλο Κουντουριώτη στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Οι επισκέπτες θα μπορούν με τη χρήση είτε κινητών συσκευών και τάμπλετ, είτε με τη χρήση ειδικών μασκών εικονικής πραγματικότητας, να βλέπουν την είσοδο του θωρικτού Αβέροφ στο λιμάνι της Μυτιλίνης, την αναστάτωση με τις τουρκικές αρχές και το συγκεντρωμένο πλήθος, την ειρηνική παράδοση και την αποβίβαση των ελληνικών στρατευμάτων στο λιμάνι. Επιπλέον θα δημιουργηθεί ένας επισκέψιμος χώρος, παράδειγμα είτε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης είτε στη Δημοτική μας Πινακοθήκη, όπου θα προβάλλεται το εικονικό ταξίδι της απελευθέρωσης με τη χρήση ειδικών μασκών εικονικής πραγματικότητας, είτε από κάποιο σταθερό σημείο, είτε μέσω κίνησης σε ένα προκαθορισμένο χώρο, προσφέροντας έτσι μια μοναδική εμπειρία. Υποβάλαμε 28 Μαΐου και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λάβαμε τη βεβαίωση σκοπιμότητας και αναμένουμε τη θετική εξέλιξη στην πρότασή μας.